Περίεργο παρασκήνιο και ευνοούμενους δείχνει η Λένα Μπορμπουδάκη σε ανακοίνωσή της στο facebook με σημείο αναφορά στην αποπομπή της από τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης αλλά και τον ρόλο του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη σε αυτή. Η κυρία Μπορμπουδάκη αναφερόμενη στα πεπραγμένα της στη διάρκεια τη ομολογουμένως επιτυχημένης διαδρομής της στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης δείχνει τον Λευτέρη Αυγενάκη ως τον άνθρωπο που έθετε εμπόδια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα κάνει λόγο για τηλεφωνήματα και επιστολές του Υφυπουργού Αθλητισμού με σημείο αναφορά στην αποπομπή της από τη θέση της υγειονομικής περιφέρειας. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ Αθλητισμού, προχωρήσατε σαν ανακοίνωσή σα χωρί χαρτοφυλάκιο για θέματα υγεία, αποδίδοντα σε λάθο διοικητή τη ΥΠΕ Κρήτη τα έργα που αναφέρεται για την υγεία στην Κρήτη. Όταν κύριε Υφυπουργέ δουλέψαμε τρία ολόκληρα χρόνια, σαν δύσκολα χρόνια τη πανδημία, στην Οικονομική Περιφέρεια Κρήτη, για αυτά τα έργα και άλλα τόσα που παραδόθηκαν και παραδίδονται, εσεί και οι ευνοούμενοι σα δεν είχατε χρόνο να συνεργαστείτε μαζί μα. Δεν είχατε χρόνο, διότι οι επιστολέ που στέλνατε εναντίον μου και τα τηλεφωνήματα που πραγματοποιούσατε, ζητώντα την αποπομπή μου, δεν σα άφηναν περιθώριο συνεργασία και φυσικά ορθή ενημέρωση για τα έργα που γίνονταν από την Οικονομική Περιφέρεια Κρήτη. Μόνο που τα έργα που επικαλείστε, κύριε Υφυπουργέ, τα έχει διασφαλίσει η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη με το Υπουργείο Υγεία, πριν καν έρθει ω υποδικητή ο χρήσιμο για εσά, κύριο Παπαβασιλείου. Η πρώην διοικήτρια τη Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, μέσα από την ανακοίνωσή τη στα κοινωνικά δίκτυα, πάει και ένα βήμα παραπέρα, κάνοντα λόγο για περίεργε μεθοδεύσει. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Υφυπουργέ. Ένα δημόσιο διάλογο θα φωτίσει περισσότερο τα γεγονότα. Η προφανή εμπάθειά σα στο πρόσωπό μου δεν δικαιολογείται από κανένα γεγονό. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τολμήσατε να πλώσετε χέρια επάνω μου επειδή ω διευθύντρια έκθεση Μουσείου Φυσική Ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτη δεν έβαλα στο σιρτάρι το πτυχίο τη ευνοούμενή σα και προχώρησα σε έλεγχο των πτυχίων ω όφυλα να κάνω για όλου του ένα πτυχίο που προσκόμισε ω πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευση, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδεία δεν είναι αναγνωρισμένο ω τέτοιο. Όλα στο φω. Όπω πάντα κάνω. Η Λένα Μπορμπουδάκη στην ανακοίνωσή τη απαριθμεί μια σειρά από σημαντικέ παρεμβάσει στον χώρο τη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια υγεία στην Κρήτη, αλλά και τη επιτυχημένη διαδρομή τη στη διάρκεια τη πανδημία, όπου απαιτούσε προσεκτικό χειρισμό, λεπτέ ισορροπίε και πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Υγεία, όπου και υπογραμμίζει.